Νομίζω ότι αυτή η πόλη είναι σταθμό στην καριέρα σα. Στην ποδοσφαιρική μου καριέρα, ασφαλώ η Τάμπερ είναι ένα σταθμό. Προσωπικά, εμένα όλη την το μεγαλείο και την οποία έχω αρχίσει εκεί. Μάλιστα. Ήταν το 1952. Ήταν από τον Ιούνιο του 1952. Για θυμίστε το μαγείο, πε μα. Ξεκινήσαμε η Ολυμπιακή ομάδα από την Αθήνα με πολλού σταθμού, γυρίζοντα όλη την Ευρώπη, δηλαδή, γιατί δεν μεγάλα μέρα. Με το τρένο πήγαινε. Όχι, αεροπορικό. Και φτάσαμε στο Τσέχη. Από το Τσέχη ξεκινήσαμε και πήγαμε στο Τάμπερ που ήταν ο κόσμο. Εκεί είχε γίνει. Κρύωση για να πει. Για να πει. Με την Άνια. Με την Άνια. Στην Άνια παίζαμε τότε και δύο αδερφοί οι οποίοι παίζαμε στην Αναπαντάμε στην Κυβέρνηση. Οι αδερφοί Χάνσεν. Ο ένα μέσα αριστερά, ο ένα συντεχόρη, ο άλλο στη μέσα δεξιά. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ήταν στα μέτρα των Δανών γιατί παίζανε κοντά στη χώρα του. Σε σκανδιναβικές χώρες. Εγκληματολογικές συνθήκες, στους ευνοούς. Συνθήκες, κτλ. Και προπάντων και το ποτάρι που αυτούς τους ευνοούς παρακολουθούν εμείς είχαμε όλο ξηρό, παίζαμε σε ξηρά γήπεδα. Το παιχνίδι, όλη η ομάδα μας, αλλά δεν μπορώ να πω. Άρα οπωσδήποτε οι Δανείοι ήταν ανώτεροι και εκείνη την ημέρα έκανα το καλύτερο παιχνίδι, μπορώ να πω, της καρδιάς, της προσδοκής του καρδιάς. Δανείοι, πεζαρόν, προς δύο ανέχει γραφτεί με κάνετε. Μάλλον κάτι τέτοιο έχει γραφτεί. Για πέστε μας, τι αποκλούσεις κάνατε εκεί. Πιάστε και δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε, δεν υπήρχε, αλλά σουτ από κοντά, από μακριά, τραβέρσες, ξέντρες, όλα βρισκόμαστε σε μια διαρκή κίνηση, μπορώ να πω, σε όλο το παιχνίδι και θυμάμαι δεν είχα πολλές κάρτες. Για πέστε τα δύο που φάγατε, θα μπορούσατε να είχατε αποκλούσεις. Ναι. Λεπτομέρεια. Είναι κάτι που μπορεί να σταματήσει να καταπιάσει πάρα πολλά στο κοινό, ένα λίγο ζαβατζίνο πόλη και. Σωστά. Τώρα δεν μπορώ να το δω. Καλά, καλά. Για πέστε μου, στη συνέχεια μου φαίνεται σας ζήτησαν οι Ιταλοί και πήγατε και στο Μιλάνο. Στο παιχνίδι αυτό ήταν παρόν το κύριο συμφωνείο των τη ΣΥΔΕΚ και την άλλη μέρα έπαιζε Ιταλία-Αμερική. Και με πλησίασε και συζητάγαμε εκεί πέρα και μια γλώσσα. Διεθνή γλώσσα, ναι. Εσπεράδο, α πούμε. Και μου πρότεινε να πάω να τον δω στο Μιλάνο. Πραγματικά. Έφυγα, πήγα και τον είδα στο Μιλάνο. Με κράτησε στην ίδια 7 μήνες περίπου. Έκανα όλες τις υποδομές είτε. Έκανα μερικά παιχνίδια στην ίδια στο Μιλάνο. Και άρα δυστυχώς δεν υπήρχε η μεταγραφή από πέρα. Μάλιστα, τον παλαιό τη είπε να πάρει μεταγραφή. Αυτέ τι 7 μήνε του 15 τι έγινε, σα είχα χάσει. Εδώ με είχαν χάσει, υπήρχε μια γεωγραφία μικρή μεταξύ συλλόγου και μου, που δυστυχώς μπορώ να πάρω τη μεταγραφή μου. Δυστυχώς δεν υπήρχε μεταγραφή. Μάλλον απευθείατε τον πρόεδρο κύριο Καραμπάτη, τον θεωρώ τον κύριο Καραμπάτη για να απευθείασε το θέμα. Δεν υπήρχε πεδίων ελευθερία μεταγραφή. Πάντως οι Ιταλοί σα θέλανε αυτό είναι και εμεί. Για πετε μου κύριε Πετσαρόπουλε, είχατε πει κάποτε ότι το όνειρό σα, η σκέψη σα πάντα ήταν να ελέγξετε μια σχολή των κατεφυλάκων. Ναι. Πού μα ήρθατε, μα λέτε λίγο την ιδέα σα. Η ιδέα μου ξεκινάει από το εξή. Ότι δυστυχώ στην Ελλάδα οι ξένοι παιδιά, περισσότεροι γιατί οι ξένοι παιδιά και οι δικοί μα δεν ξέρουν, δεν καταλαβαίνουν ότι ο τροποθύρακας είναι μια κάτι το ιδιαίτερο μέσα στην ομάδα. Χρειάζεται ιδιαίτερα προπόνηση, κάτι το καλύτερο από ό,τι μπορεί να προσφέρει ο τροποθύρακας σε έναν άλλο παίχτη έξω. Γιατί... Δηλαδή, λέτε ότι ο τροποθύρακας θέλει μια ξεχωριστή ετοιμασία, ας πούμε ένα ξεχωριστό προπονητή. Ένα ξεχωριστό προπονητή. Και καλό θα ήταν οι ομάδες, τουλάχιστον που θέλουν να είναι μεγάλες, να πάρουν ένα τέτοιο προπονητή, που να έχει παίξει αυτή τη θέση, να την έχει ζήσει για να μπορέσει να του βγάλει τουλάχιστον ένα προβληματικό που να στέκεται. Ξέρετε στο Μανιέρο μετά την Βετζανόπουλη, για πότε πρώτα παίξατε ποδόσφαιρο. Στο Μανιέρο πήγα το 1942 από κοντά τα Δεδομάκια. Και εκεί τελειώσατε για την καρδιά. Τελειώσατε την καρδιά, μου αν και είχα πολλέ προτάσει για πολλέ φορέ. Η καλύτερη ομάδα του Πανιωνίου μπορούμε να πούμε που παίξατε είναι αυτή εδώ. Μάλιστα, αυτή εδώ πέρα. Αν του πάρουμε ένα μόνο με τη σειρά. Ναι. Σκορδίνης, ναι. Κεραμελίδης, ναι. Τσιπνικάς, Παντελίδης, εγώ, Μελετζάνος, Ζαρκάδης Ιάκωβος, Στάικος, Ζαρκάδης Νίκος, Μουστορίδης και Τσολιάς.
Μάλιστα. Σε μεταξύ δεν έφερε τώρα. Ναι, και αναφέρατε τώρα, θυμάμαι ότι δεν ξέρω αν το είχατε δηλώσει πουθενά ή είχε γραφτεί ότι από τους παίκτες της εποχής που φοβόσαστε τότε που παίζατε μάλλον, δεν φοβόσαστε τους αντιπάλους κυρίους, αλλά φοβόσαστε ήταν με τσά. Ναι, το μεταξύ σε μόνο και αστείο κάποιος έκανε κάτι που σε γράφει, δεν θυμάμαι το όνομα του σε κάτω σαν πολύ έχω περάσει, μου έδωσε πιο κυρίου φοβάσαι περισσότερο και εγώ αφαιρέστε ακόμα το Μενετσάνο. Φίλο σα πάντα με Μενετσάνο, έτσι βέβαια. Μέχρι στο κοινή και δεν κυνηγάει ακόμη. Γιατί το όνομα σα, γιατί. Δεν ήταν πολύ καλό να έχει πει στην πολύ καλό παίκτη, βοηθούσε πάρα πολύ την ομάδα. Δεν του είχε τι λεγόμενε πιστέ. Ή μου έκανε ένα αντίπαλο σε ένα σούτερ, βάζει το κεφάλι και εγώ πέφτω στη δεξιά και πάρα πήγαινε αριστερά. Γι' αυτό ακριβώ και είπα και αυτό το αστείο. Ναι, άλλου πέντε υπολογίζατε κυνηγού τώρα πια να είχα μια αρτηρία ότι όλου του κυνηγού φοβόμουν και δεν του φοβόμουν. Διότι ανάλογα και στην δουλειά που βρισκόταν που βρισκόμουν και ανάλογα και στην δουλειά που βρισκόταν και ο δεκαπέντε και ο αντίπαλο. Οι α πούμε οι ειδικοί τη εποχή αλλά και μετέπειτα του ποδοσφαίρου λένε ότι δεν έχει πια ακόμα στην Ελλάδα τερματοφύλακα σαν για εσά. Το εγώ δεν μπορώ να πω τον εαυτό μου, άλλοι θα με το δουλεύανε. Όπω και οι παλιοί ιστορικοί γράφουν για τον άνθρωπο, τον πείτε ότι ήταν καλύτερο ή χειρότερο, έτσι θα αποκτώ τον εαυτό μου. Μα πείτε εσεί αν θεωρείτε εσεί άξιο σα ή καλύτερο σα κανέναν άλλο παίκτη τη εποχή εκείνη ή και του μετέπειτα του μεταφυλακή. Πάντοτε, πάντοτε και πάντοτε η Ελλάδα έβγαλε καλή θερμοκρατήση. Μια σειρά από τα πράγματα που ήταν ο Δελαβίνια, ο Μανταλόζη, ο Βελιάδη, ο Καραπατή, πολύ έξυπνο του παπαφυλακά. Ο Θεοδωρίδης, ο Οικονομόπουλος, ο Τάκης. Υπάρχουν και οι μαθητές σας, ο Βαγιάνος. Ο Βαγιάνος, ο οποίος έπαιξε πάρα πολλές φορές για την κορυμάδα, ο Κοκουπέλας, ο... Τα παιδιά αυτά που έρθουν στο Πανιόνιο τώρα τα έχετε γυμνάσει κατ' όλους σας. Για να διάστηκα που έρθουν στο Πανιόνιο, πέρσι, το γύμνασα και νομίζω κάτι πήρανε, κάτι πήρανε. Σας κάνω μια ερώτηση. Επιστεύετε ότι οι θεματοφύλακες της εποχής της δικής σας, εάν παίζανε σε γήπεδα με χόρτο, θα είχαν καλύτερη απόδοση? Σαφώς. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε, τα παίζαμε πιο άνετα. Δεν θα πούμε ήταν το ξηρό γήπεδο, το πέσιμο, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μα μπορούσαν τότε πολλά χτυπήματα. Μάλιστα. Έχει αλλάξει καθόλου με την τεχνική που οπωσδήποτε τεχνική ποδοσφαίρα έχει εξελιχθεί. Η θέση του τερματοφύλακα, ο ρόλο μέλλον του τερματοφύλακα. Έχει αλλάξει καθόλου. Όχι. Δεν έχει αλλάξει καθόλου. Με τη διαφορά που θέλει περισσότερη προπόνηση τώρα το τερματοφύλακα για να μπει μέσα στο νόημα όλη τη ομάδα και των συστημάτων που παίζει κάθε ομάδα. Πότε είχε περισσότερο δουλειά του Μαντιλακά, τότε που παίζατε εσείς ή σήμερα? Τότε, σήμερα είναι και πιο κλειστασιά μου. Τότε είχε περισσότερο δουλειά, διότι οι άμυνες ήταν πιο ανοιχτές και παίζαν πιο ελεύθερα. Ενώ τώρα με το 4-2-4-4-4-2 κλπ. Και όλοι πίσω καμιά φορά. Οι θέσεις του Μαντιλακά είναι πιο εύκολοι, διότι δεν έχει πολλά μπροσμού και πολλούς εξόδους. Μάλιστα. Για θυμίστε μας τώρα μερικά ανέκδοτα. Νομίζω υπάρχει κάτι στην Κωνσταντινούπολη με το φωτορεπόρτερ των Αρμάδων. Είχαν πάει οι τότε σε ένα τουρνουά πόλεων Αθηνών, Κωνσταντινούπολης και Τελαβίου. Φεύγοντας από εδώ με την ομάδα, κάποιος μου χάρισε ένα τσογιαδάκι. Αυτό το τσογιαδάκι το παρατάει και το φύλαγα. Την ημέρα που παίζαμε την Κωνσταντινούπολη, λέω ας το κρεμάσω στα αλήθεια μου. Το κρέμασα πράγματι στα αλήθεια μου. Και εκείνη την ημέρα έκανα τρομερές αποκρούσεις, μπορώ να πω. Όλοι τα είχαν βάλει μαζί μου γιατί υπήρχε φυσικά, γιατί δεν έπαιρνε τον πόλο. Ο Απόστολος που ήταν από πίσω από μένα και έπαιρνε συνέχεια με γραφές, μπράβο λίγο με ενθάρρυνε. Με ενθάρρυνε και με συνέχεια μου έρευνε θάρρος. Ως που μπήκε η ιδέα ότι αυτό το ζωλιαντάκι που έχω προμάσει εγώ στα δίκια μου είναι η αιτία που δεν έπαιρνε τον κόλπο. Και ξαφνικά σε όπως έπαιρνε και ήμουν αφηρημένος, που κλέβουν το ζωλιαντάκι και ας πούμε το τυχερότερο, εκεί τη συνέχεια από τον κόλπο και χάσαμε τελικά ένα μηδέν. Σκηνήσε ο Απόστολος, το ξαναβάζει, το ξανακρεμάει πάλι στα αλήθεια και από την ημέρα ξαναβγεί πάλι. Εντάξει, και πες αμάμε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε την καλοσύνη να μας θυμίσετε αυτή την καλή πράγματι. Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ.